Ήρθω λίγο στα ζητήματα της οικονομίας με αφορμή και τα βήματα του οδικού χάρτη που περιγράψατε χθες και τη σημερινή αναφορά σας για το χρέος. Οι δύο από τις πέντε προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη για την έξοδο από την κρίση, επί της ουσίας δεν είναι απολύτως στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης, τουλάχιστον όχι η ρύθμιση του χρέους και όχι η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης. Δεδομένου αυτού, υπάρχει κάποιο plan B από την κυβέρνηση για αιματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, εάν δεν καταστεί ο στόχος εφικτός της ρύθμισης του χρέους ή απλώς επαφιέμεθα στη θεωρία του πιεσμένου ελαττήριου που περιγράψατε νωρίτερα. Ευχαριστώ. Κυρία Ζορμπά, είναι εξαιρετικά κύριο το ερώτημά σας. Αν θυμάστε, ξεκίνησα την τοποθέτησή μου χθες λέγοντας ότι πρέπει να σχεδιάσουμε για την επόμενη πενταετία. Έβαλα τους στόχους και είπα ότι λίγοι θα διαφωνήσουμε στους στόχους. Να έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας όμως καταφέρει να είναι μια κανονική χώρα, με δικαιοσύνη κοινωνική, με ευμάρεια. Πώς θα τους πετύχουμε όμως είναι το ζήτημα. Και είπα ότι πολλοί θα πούν ότι αυτό εξαρτάται από τους εταίρους μας. Και λέω, είναι ώρα να αντιστρέψουμε τη λογική. Και είπα ότι θα το πετύχουμε μόνο αν εμείς αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Η συζήτηση στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, από το 9 και μετά, που ξέσπασε η κρίση χρέους, εστιάζεται στα δημόσια οικονομικά. Εστιάζεται δηλαδή στους υπουργούς των οικονομικών και όχι στους υπουργούς και στα Υπουργεία της Ανάπτυξης. Πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομία επιτέλους. Πρέπει να μιλήσουμε όχι για το πώς θα περικόψουμε δαπάνες, πώς θα καταφέρουμε αλλά πώς θα παράξουμε πλούτο. Αυτό είναι το μεγάλο. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση για τη χώρα το επόμενο διάστημα. Βεβαίως δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμοι αυτοί οι προωθητές, οι αποφάσεις δηλαδή αυτές. Θα δώσουν όθηση μεγάλη το χρέος. Άλλη μόνο. Θα δώσει άλλη εικόνα στους επενδυτές. Το QE δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ποσοτική χαλάρωση. Όμως εγώ να σας το πω κι άλλως, ακόμα και αν γίνουν αυτά, αν εμείς δεν αλλάξουμε και δεν παράξουμε πλούτο, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη και διαρκή αναπτυξιακή τροχιά. Γι' αυτό λοιπόν και μίλησα χθες, προσπάθησα να μιλήσω για την ανάγκη να εντοπίσουμε τους τομείς εκείνους της οικονομίας που έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και μίλησα για τη φυσική και γεωγραφική θέση της χώρας, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επενδύσεις στο real estate και στον τουρισμό, στην ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μίλησα όμως και για το ανθρώπινο κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ένα υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Νέους επιστήμονες φεύγουν. Πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, start-ups επιχειρήσεις, να σπάσουμε αυτόν τον κλειό της γραφειοκρατίας που εμποδίζει κάθε Έλληνα που θέλει να επιχειρήσει. Να δώσουμε μάχη πολλές φορές για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα πρέπει να δώσουμε μάχη σε αυτή τη χώρα. Να επενδύσουμε στην αγροτική παραγωγή. Όχι όμως μια λογική επένδυση σε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Όχι οι αγρότες μας να είναι στη λογική και στην οντροπία πόσα θα μας δώσεις. Τι θα παράξεις, να είναι το ερώτημα. Τι θα παράξεις για να πάρεις. Να επενδύσουμε στα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Και οι συμμαχίες που κάνουμε με χώρες του Νότου, πρέπει της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, πρέπει να έχουν και ένα στόχο. Το πρόγραμμα Juncker. Το πρόγραμμα Juncker πρέπει να αφορά, δηλαδή οι επενδύσεις που θα έρθουν, πρέπει να αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις που θα δώσουν μια δυναμική στην τόνωση παραγωγής και θα ενισχύσουν αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Εκεί λοιπόν εγώ θέλω να εστιάσουμε τη συζήτηση στο επόμενο διάστημα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τρόπο σκέψης και η πολιτική σκηνή γενικότερα. Θα πάρω όμως πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες, να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Να ανοίξουμε τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, για την ανάπτυξη, για την παραγωγή νέου πλούτου. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο φιλικό περιβάλλον και για επενδύσεις και να καταφέρουμε να έχουμε μια προοπτική που δεν θα βασίζεται στη λογική του ελαττηρίου.
Από Βόρεια GR, ο κύριος Στασούλας Αναστάσιος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αριστερά σας είμαι, για την απόδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Εκεί έχετε αναφερθεί κατά επανάληψη για την επιτυχία της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού και στη μετατροπή του σε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ περιορισμένο ποσοστό πρασίνου ανακάτοικο. Είναι αναγκαία τα μητροπολιτικά πάρκα. Στο μητροπολιτικό αυτό, στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, πρόκειται να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο. Υπάρχει και το σχέδιο, υπάρχουν και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Καθυστερεί όμως από τον κύριο Καμένο η απόδοση στο Δήμο, η παραχώρηση στο Δήμο. Έχετε κάποια χρονικά όρια να μας δώσετε? Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει προχωρήσει σε ένα σχεδιασμό για την δυνατότητα ενός και οικονομικού εξορθολογισμού αλλά και μεταφοράς των μάχημων στρατοπέδων έξω από τα αστικά κέντρα. Αλλά και για την αξιοποίηση της περιουσίας που ανήκει σε ενόπλες δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε το επόμενο διάστημα με θετική διάθεση. Άλλωστε, όλες τους προηγούμενους μήνες καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικές νίκες σε αυτό το τομέα. Να σας θυμίσω την, πέρα από το λιμάνι του Πειραιά που παραχωρήθηκαν η περιοχή των λιπασμάτων στην περιοχή του Δήμου, στο Δήμο Κερατσινίου και Περάματος, στο Δήμο Κερατσινίου μάλλον. Να σας θυμίσω την υπόθεση του λιμανιού της Πάτρας όπου παραχωρήθηκε όλος ο δημόσιος χώρος μπροστά, όλος ο χώρος του λιμανιού, το μέτωπο δηλαδή της πόλης, βγήκε από την σύμβαση παραχώρησης, την πιθανής παραχώρησης που ενδεχομένως να προκύψει από κάποιον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στο μέλλον και παραδόθηκε στο Δήμο της Πάτρας. Να σας θυμίσω την υπόθεση της Κεσαριανής, του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, την υπόθεση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη έκταση παραχωρήθηκε στο Δήμο. Να σας θυμίσω επίσης την υπόθεση του παραλιακού μετόπου, όπου πολύ σύντομα θα κάνουμε αντίστοιχες ανακοινώσεις για την παραχώρηση στους Δήμους που αφορά το παραλιακό μέτωπο στην Αττική όλης της έκτασης του παραλιακού μετόπου. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία δίνουμε ως κυβέρνηση. Όπου υπάρχει η δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να παραχωρήσει την τοπική αυτοδιοίκηση για χρήσεις που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, η κατεύθυνσή μας είναι να το προχωράμε. Βεβαίως, οι υποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκα πιο πριν αφορούν τα ΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Το στρατόπεδο αυτό τώρα είναι μια υπόθεση που αφορά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σας είπα από την αρχή ότι δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος, αλλά θα το δούμε με πολύ θετική διάθεση. Η κυρία Βίκη Σαμαρά από το News 247. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι για το θέμα του χρέους η αφορμή του καυγά είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι τελικά εχθρός ή φίλος? Γιατί μιλά για μείωση του χρέους, ζητά όμως και μέτρα στα εργασιακά. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί αναφερθήκατε και χθες και σήμερα στα έσοδα από τις άδειες, από τη δημοπρασία των αδειών. Δεν τα έχετε πάρει όμως ακόμη. Είστε σίγουρος ότι θα τα πάρετε και είστε σίγουρος ότι οι θεσμοί θα σας επιτρέψουν να τα μοιράσετε? Καταρχάς, τα έσοδα αυτά θα δοθούν, όπως ορίζει ο διαγωνισμός, σε τρεις φάσεις. 80 εκατομμύρια άμεσα, μέχρι τέλος του μήνα. Άλλα 80 εκατομμύρια μέσα στο 2017 και άλλα 80 εκατομμύρια μέσα στο 2018. Δηλαδή θα έχουμε ένα σημαντικό και απρόσμενο έσοδο, διότι δεν είχε συνυπολογιστεί στην συμφωνία ένα απρόσμενο έσοδο για τον δημόσιο προϋπολογισμό. 80 και 80 και 80 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση
αυτό να γίνει και πράξη, διότι θα δούμε τα πρώτα χρήματα να έρχονται στα δημόσια ταμεία. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα αν θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε να τα μοιράσουμε, αν θα μας αφήσουν ή δεν θα μας αφήσουν οι θεσμοί. Κοιτάξτε, έτσι. Εμείς ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για έκτακτα έσοδα που δεν είχαν συνυπολογιστεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα διανύμουμε σε έκτακτες παρεμβάσεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα μόνιμο μέτρο αξιοποιώντας αυτά τα έσοδα. Δηλαδή δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να δώσουμε ένα επίδομα που θα είναι μόνιμο, γιατί πρέπει, όταν είναι μόνιμο το επίδομα, να βρούμε και τα αντίστοιχα χρήματα για την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη χρονιά, αλλά έκτακτου χαρακτήρα δαπάνες μπορούμε να κάνουμε. Και όλα όσα εξήγηλα χθες έχουν το χαρακτήρα μιας έκτακτης δαπάνης, όπου βεβαίως έχουμε την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να βρούμε την δυνατότητα και την επόμενη χρονιά κάποια από αυτά να τα διατηρήσουμε. Να σας θυμίσω λοιπόν τι είπα χθες, κυρία Σαμαρά. Μίλησα για 60.000 σχολικά γεύματα επιπλέον. Μίλησα για 15.000 επιπλέον παιδιά σε βρεχονηπιακούς σταθμούς. Μίλησα επίσης για 4.000 νοσηλευτές και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκομεία σε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς το επόμενο διάστημα για να αλλάξει η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία. Και μίλησα και για ένα πρόγραμμα, «Γυρίζουμε Ελλάδα», ο τίτλος του, που αφορά τους νέους ερευνητές, τους νέους επιστήμονες και την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Να σας πω λοιπόν ότι ιδρύθηκε Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας με 60 εκατομμύρια ευρώ, όχι ευρωπαϊκούς πόρους, εθνικούς πόρους, με στόχο σε συνεργασία με την EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τις επενδύσεις, αναπτυξιακές επενδύσεις, να γίνει μόχλευση αυτών των χρημάτων, 180 εκατομμύρια ευρώ από την EBRD, 60 από την ελληνική πλευρά, ώστε να έχουμε ένα κουμπαρά 240 εκατομμύριων ευρώ, ακριβώς για να ενισχύσουμε έρευνα, καινοτομία, νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτά τα οποία έλεγα πιο πριν, όπου πρέπει να ενισχύσουμε προκειμένου η οικονομία να γυρίσει σελίδα και να αυξήσουμε την πίτα εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ο κύριος Μπάμπης Τσιοπανόγλου από Real. Τσιοπανόγλου εδώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Τσιοπανόγλου. Τα ξημερώματα, σήμερα σημειώθηκε άλλη μια επίθεση με βόμβες μολότοφ κουκουλοφόρων σε δημιουργία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη. Και συμπέφτει αυτή η επίθεση με τη συνέντευξη την οποία έχει δώσει ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, στη Real News, στην οποία λέει σήμερα πως θα τελειώσει το άβατο των εξαρχείων από τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησής του, και σας κατηγορεί επίσης ότι έχετε αφήσει συνοδητά τη χώρα σε διάφορους μπαχαλάκηδες, όπως τους χαρακτηρίζει, γιατί αντλείται από εκεί εκλογική πελατεία. Τι απαντάτε και κυρίως γιατί τα εξάρχεια εξακολουθούν να αποτελούν άβατο? Αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει τον νόμο στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, πρέπει κάπου να τον εφαρμόσει. Και θέλει να τον εφαρμόσει στα εξάρχεια. Αλλά ούτε εκεί τον εφήρμοσε τον νόμο ο προκάτοχός του. Διότι αυτή η κατάσταση στην οποία περιγράφεται δεν είναι δημιούργημα του 1,5 χρόνου. Η Μολότοφ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη είναι κάτι το οποίο το έχουμε τελευταία 15 χρόνια. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν κάποιος προσπάθησε και έβαλε χέρι σημαντικό στα εξάρχεια, ήταν η δική μας κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στην επιχείρηση που έγινε με τις 30 και πλέον συλλήψεις, με το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα εξάρχεια, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει και ο κ. Μητσοτάκης κάτι να πει για να θρέψει ένα κοινό ευυπόλοιπων και συντηρητικών πολιτών που βλέπουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παλαντζάρει σε ζητήματα νομιμότητας με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο.
και ελπίζω όμως να έχει να πει κάτι συγκεκριμένο και όχι συνθήματα. Άμα έχει να πει κάτι συγκεκριμένο, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Η κυρία Ειρήνη Σαββοπούλου από το ΣΤΑΡ. Κύριε Πρόεδρε, προς αποκατάσταση καταρχήν της αλήθειας, επειδή λίγο νωρίτερα μας βάλατε απέναντι και από άλλους συναδέλφους μας, περί κροκοδίλιων δακρύων για τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί στον κλάδο, δεν μας κλείνει η κρίση. Εμείς αντέξαμε στην κρίση. Εμάς μας κλείνετε εσείς με την απόφασή σας για τις 4 άδειες. Δεύτερον, για την ΕΡΤ που είπατε, να σας θυμίσω ότι κάναμε αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποίησεις. Τώρα, αυτό που θέλω να επισημάνω, ότι μιλήσατε για τα βατζιλίκια έχοντας απέναντί σας εν δυνάμει άνεργους συναδέλφους και άλλους τόσους που μας ακούν από την Αθήνα. Θέλω να εξηγήσετε λοιπόν στον ελληνικό λαό, επειδή είπατε ότι το τζάμπα πέθανε, γιατί δεν λέτε πόσα χρήματα κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια τα κανάλια και πόσα θα χάσουν τώρα με τις ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογία, τα επιδόματα ανεργίας. Και, εν πάση περιπτώσει, δώστε μας και εμάς ένα χρονοδιάγραμμα για την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα, τη διέξοδο που θα μπορούσε να μας δοθεί για τις θεματικές άδειες που την βάζετε στο απότερο μέλλον και αν αυτό το μέλλον θα είναι πριν ή μετά το μαύρο. Κατανοώ πλήρως την συναισθηματική φόρτιση την οποία έχετε. Αλλά επίσης κατανοώ και το γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας, η εργασία σας είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Το οποίο πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε όμως, δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη μερίδα εργαζομένων, αφορά το 1,5 σχεδόν εκατομμύριο ανέργους που έχουμε δυστυχώς παραλάβει από μια καταστροφική πενταετία στη χώρα, που εκτόξευε την ανεργία από το 7% στο 26%. Θέλω όμως να σας επαναλάβω και προσπαθήστε να το καταλάβετε αυτό, γιατί το λέω με ειλικρίνεια. Δεν σας κλείνει το γεγονός. Δεν κλείνει μάλλον τους σταθμούς σας και δεν ξέρω αν θα κλείσουν κιόλας, διότι αν θέλουν μπορούν να εκπέμπουν σε διάφορες άλλες πλατφόρμες, αλλά όχι αξιοποιώντας ένα δημόσιο αγαθό, μια δημόσια συχνότητα, χωρίς να πληρώνουν. Αυτό που σας κλείνει, αν σας κλείσει, είναι το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες σας, κάνοντας έναν επιχειρηματικό υπολογισμό με βάση τα δικά τους συμφέροντα, δεν θέλησαν να μπουν και να αγοράσουν άδειες. Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, κύριε Τσίπρα, έτσι κι αλλιώς. Αυτό σας κλείνει. Όσοι θελήσανε, μπήκαν στο διαγωνισμό, δώσανε μεγάλες προσφορές, πήρανε τις άδειες. Ο διαγωνισμός επίσης, πρέπει να σας πω, ότι έγινε με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο. Ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δώσαμε τις άδειες σε αυτούς που θέλαμε και αφήσαμε έξω αυτούς που δεν θέλαμε? Να σας θυμίσω τη σπέκουλα η οποία είχε γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι από το δικό σας τηλεοπτικό σταθμό, αλλά από κάποιον άλλον τηλεοπτικό σταθμό, ότι είναι η λυμένη απόφαση να μην πάρει άδεια. Ο Sky. Ο Sky πήρε πρώτος άδεια. Διότι έτσι ήταν ο διαγωνισμός. Είχε τα καλά του, είχε και τα προβλήματά του σε σχέση με την διαδικασία αυτή, διότι κάποιοι πήραν λιγότερο τίμημα και κάποιοι δώσαν περισσότερα και δεν πήρανε. Αλλά ήταν ο διαγωνισμός αυτός αδιάβλητος, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν δώσαμε άδεια στους φίλους μας. Ο διαγωνισμός αυτός ήταν έτσι σχεδιασμένος ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Πράγματι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο τίμημα, χρήματα τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε για ανάγκες κοινωνικές. Και βρισκόμαστε μπροστά, ενδεχομένως λέω εγώ, σε ένα πρόβλημα σημαντικό. Το αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό και για τον τελευταίο εργαζόμενο είναι σημαντικό. Όμως, πιστέψτε με, δεν είναι σημαντικότερο το δικό σας πρόβλημα από το πρόβλημα χιλιάδων άλλων εργαζόμενων, όπως δεν είναι σημαντικότερο το δικό σας πρόβλημα από το πρόβλημα των εργαζομένων του Alter. 600 ήταν, χάσαν τη δουλειά τους. Όχι επειδή έγινε αδειοδότηση. Ή το πρόβλημα των εργαζομένων στην ελευθεροτυπία που έκλεισε. Ή το πρόβλημα σε μια σειρά από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ο νόμος αυτός που ψηφίσαμε για τα μέσα ενημέρωσης, που ένα σκέλος του ήταν ο διαγωνισμός και η αδειοδότηση, ένα άλλο σκέλος είναι τα νέα μέσα ενημέρωσης που νομίμως θα λειτουργούν να έχουν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας αξιοπρεπούς αμοιβής. Όλοι γνωρίζουμε το καθεστώς της γαλέρας που επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολύ περισσότερο εσείς και οι συνδικαλιστές σας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω λοιπόν να με πιστέψετε από τη δική μας πλευρά,
μόνος μας, μόνος γνώμονας, είναι η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Και ταυτόχρονα βεβαίως και η υπεράσπιση του συμφέροντος των εργαζομένων. Αλλά δεν μπορεί να ταυτίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων με τα συμφέροντα των εργοδοτών. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου, το επανέλαβα και πριν, να δώσουμε κίνητρα για να μην χάθουν θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί στο όνομα της υπεράσπισης κάποιων θέσεων να μην προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση που την έχει ανάγκη το εργοδοτικό τοπίο και η οποία στο κάτω-κάτω ήταν δέσμευσή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από την